Μειώσεις ατέλει, προαναγγέλει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων. Πήραμε μια απόφαση ομόφωνη στην Οικονομική Επιτροπή, όπου ουσιαστικά ελαφρύνουμε τα τέλη ανταποδοτικότητας, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ορεινές και μειωρινές περιοχές του Δήμου. Και βεβαίως για πρώτη φορά ενεργοποιείται ένα ειδικό τιμολόγιο έκπτωσης 50% στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του τόπου μας, όπου αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε πολύτεκνους αλλά και σε άτομα με αναπηρία. Εννοείται ότι είναι μια ανάσα και ένα ευρώ να είναι ανάσα είναι, παιδιά, ανάσα. Αυτά που έχουμε τώρα ακρίβειες και άμα μειωθούν είναι καλό θα γίνει, γιατί είμαστε και φτωχαδάκια. Όπως δήλωσε ο Μενέλαος Μποκίας, μείωση θα υπάρξει στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 20% για τις ορεινές περιοχές και κατά 10% στις ημιορεινές περιοχές. Το 10% έκπτωση αφορά ουσιαστικά την πλειοψηφία των πρώην Δήμων Τηλίσου και Δήμου Κρουσώνα, όλα τα χωριά αυτών, όλες τις κοινότητες αυτών των δημοτικών κοινοτήτων και βεβαίως μεγάλο κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, πέρα από την Αμουδάρα, το Γάζι και την Αγία Πελαγία, όπου εκεί, όπως σας είπα και πριν, επιλέγουμε να μην αυξήσουμε αλλά να διατηρήσουμε σταθερές. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή μας παίζει η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η πανδημία αλλά και η ακρίβεια, οι συνέπειες που μπορεί να έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οπότε αυτό θα είναι μια ανάσα. Θα είναι μια ανάσα, είναι αυτό καλό. Αλλά το χωριό μας θέλει πιο πολλά πράγματα. Μειώσεις κατά 20% στα τέλη θα δουν και οι δημότες σε Φόδελα και Ροδιά. Προστίθεται και ένα 20% μειωμένα τέλη στις κοινότητες του Φόδελα και της Ροδιάς. Δύο κοινότητες που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος των οχλουστών δραστηριοτήτων της περιοχής μας, όπως είναι η μεγαλύτερη χωματερή του νησιού αλλά και η βιομηχανική εγκατάσταση στα λινοπεράματας. 20% μείον, κάτι για τους καιρούς που διανύουμε, είναι σημαντική μείωση. Η ενέργεια εκεί που έχει πάει και η ανασφάλεια του κόσμου, οι πολέμοι, όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Η σεζόν δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που μας σκέφτηκε, γιατί εντάξει, η Ροδιά είναι μια περιοχή που, όπως ονομάζεται τον Μπαλκόνι του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει και την ανάλογη θέση σε όλα, έτσι. Παρά τη δύσκολη συγκυρία για τα οικονομικά του Δήμου, η Δημοτική Αρχή επιλέγει να σταθεί δίπλα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ως ανάγχωμα στην ακρίβεια που πλήττει την τοπική κοινωνία, σημείωσε ο Μενέλαος Μποκίας. Επιλέξαμε να αναπροσαρμόσουμε τα τέλη σε οχλούστες δραστηριότητες, ουσιαστικά αυξάνοντας τα έσοδά μας από την περιοχή των λινοπεραμάτων και από τις άλλες οχλούς δραστηριότητες που υποδέχονται απορρίμματα στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τα τέλη στα νοικοκυριά της περιοχής μας, στην ενδοχώρα του Δήμου και στις οικογένειες που δοκιμάζονται και που έχουν αυξημένες ανάγκες.